Το φυτοπλανκτόν εμφανίστηκε για άλλη μια φορά στο Θερμαϊκό κόλπο. Η επιφάνεια της θάλασσας κοκκίνησε σε πολλά σημεία κοντά στην παραλία, προκαλώντας δυσοσμία. Η εικόνα είναι αντιαισθητική για τους περιπατητές της πόλης. Μήνες δεν έχουν να περάσουν έτσι. Και παρατήρηση τους κάνουμε και ο ένας μου είπε: είμαστε για εκείνο το σημείο, γιατί είναι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και αυτό είναι αλλού. Μια παραλία έχει εδώ η Θεσσαλονίκη, πρέπει κάθε μέρα να την καθαρίζουν. Και βέβαια και ο κόσμος δεν πρέπει να πετάει τα σκουπίδια μας. Εννοείται. Τα μπουκάλια τώρα τα πετάξαν εκεί. Αυτοί είμαστε. Το φαινόμενο της ερυθράς παλίρειας είχε εμφανιστεί έντονα και στα μέσα του προηγούμενου μήνα, με τον όρμο της Θεσσαλονίκης από την Αρετσού μέχρι το λιμάνι να μοιάζει με εύτροφη λίμνη λόγω της άνθησης του φυτοπλακτού. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Βιολογίας είχε καταγράψει την κακή ποιότητα του νερού στον όρμο και ως βασική αιτία είχε δώσει το διαλυμένο οργανισμό υλικό που προκύπτει από το άφθονο φυτοπλακτών. Στο συγκεκριμένο περιβάλλον επιδρούν σημαντικά και οι καιρικές συνθήκες, οπότε με τις ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, το φαινόμενο έκανε την επανεμφάνισή του με έντονο τρόπο. Λέω ότι πρέπει να προστατεύεται. Εγώ είμαι επισκέπτης Θεσσαλονίκη και θεωρώ ότι δεν είναι το καλύτερο θέμα αυτό που βλέπω εδώ πέρα. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο. Έχουμε και το φαινόμενο που κοκκινίζει η θάλασσα με τον καιρό και με τη θερμοκρασία που συμβαίνει, αλλά βλέπουμε και πολλά σκουπίδια μέσα. Θέμα του Δημάρχου είναι αυτό και του Υπουργείου να το καθαρίσουν και να κάνουν μια συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να μην υπάρχει αυτό το θέαμα. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελο, οι υπηρεσίες παρακολουθούν το φαινόμενο. Με εντολή της Υφυπουργού Εσωτερικών Κατερίνας Νοτοπούλου γίνονται έκτακτοι καθαρισμοί, ώστε τουλάχιστον επιφανειακά να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και να μην εμφανίζει αυτή την κακή εικόνα η παραλία της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, επιστρατεύτηκαν δύο ειδικά πλοιάρια για να καθαρίσουν το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο με αυτά τα μέσα τα οποία διαθέτουν να γίνει ο καθαρισμός. Διότι δυστυχώς είναι για μεγάλα αντικείμενα. Αυτά τα καραβάκια δεν μπορούν να καθαρίσουν τίποτα. Μάλιστα, καθαρίζουν και την επιφάνεια που έχει. Όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η γύριση γνωστή που γίνεται κάθε χρόνο που δημιουργείται από τη ζέστη, όπως ξέρετε, και δεν μπορούν αυτά τα καραβάκια να κάνουν τίποτα. Τα καραβάκια είναι για βαριά αντικείμενα. Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και βιολογικό. Δεν είναι άμεση ρήπανση, αλλά δευτερογενές αποτέλεσμα της βιοπικιλότητας που εντείνεται σε συνδυασμό με τις ασυνήθιστες για την εποχή θερμοκρασίες. Η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών φαινομένων στο θερμαϊκό κόλπο είναι μείζονος σημασία για την κυβέρνηση, υλοποιούμενος με την ενεργοποίηση του φορέα διαχείρισης, επισημαίνεται από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.